Η νέα σχολική χρονιά άρχισε σήμερα μόνο για το μικρότερο παιδί της πενταμελούς οικογένειας της Ακριτικής Γάβδου και για ένα ακόμη παιδί ενός νεαρού ζευγαριού. Ο αγιασμός τελέστηκε το πρωί στο νηπιαγωγείο του νοτιότερου άκρου της Ευρώπης, το οποίο έχει στελεχωθεί από την 1η Σεπτεμβρίου και που πλέον είναι και η μοναδική δομή εκπαίδευσης που λειτουργεί στο νησί. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την πυρονομία σου. Για τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του ακριτικού νησιού όμως, μαθητές της πρώτης τάξης γυμνασίου, η σχολική χρονιά δεν άρχισε, δεν γνωρίζουν πώς είναι τα βιβλία του γυμνασίου, ούτε και πότε θα ενταχθούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η φίτηση των μεγαλύτερων παιδιών μας στο γυμνάσιο σημαίνει τον ξεριζωμό μας από το νησί για 12 ολόκληρα χρόνια. Και αυτό γιατί όταν τα δύο μεγάλα θα αποφυτούν από το γυμνάσιο, θα τελειώνει το δημοτικό ο μικρός και θα πρέπει και πάλι να είμαστε όπου υπάρχει γυμνάσιο. Δεν το αντέχουμε, δεν το θέλουν ούτε τα παιδιά. Και αύριο μεθαύριο θα κάνουμε και ένα λύκειο στην Γάβδο, ενδεχόμενα και ένα πανεπιστήμιο. Αυτά δεν γίνονται λοιπόν. Και πρέπει να αντιληφθούν οι γονείς κυρίως ότι αν πραγματικά αγαπούν τα παιδιά τους, γεννιάζονται για αυτά. Και το θέμα αυτό έχει πάρει και διαστάσεις όλη την Ελλάδα. Θα πρέπει να λάβουν γρήγορα αποφάσεις για να μείνουν τα παιδιά εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και αυτά είναι πραγματικά πολύ μεγάλο χρήμα. Η Αντιπεριφέρεια Χανίων, με έτοιμά της προς τα συναρμόδια Υπουργεία, έχει θέσει θέμα οικονομικής ενίσχυσης των οικογενειών που είναι αναγκασμένες να εγκαταλείψουν τον τόπο τους για τις ανάγκες εκπαίδευσης των παιδιών τους. Μένουμε σε αυτή τη θέση. Δεν μπορεί να ζητάμε αυτή τη στιγμή, το θεωρώ δηλαδή, δεν είναι σωστό, γυμνάσιο στη Γάβδο για δύο παιδιά. Όχι μόνο για τη δαπάνη, η δαπάνη είναι το λιγότερο θα έλεγα, αλλά το να πάρουν σωστή παιδεία και να γεωργοποιηθούν σωστά τα παιδιά πρέπει να πάνε να συγχρονιστούν με άλλα παιδιά στον ομίλικά τους. Μετά και την τελευταία απάντηση της αρμόδιας Υφυπουργού Παιδείας από το βήμα της Βουλής, η οποία κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει γυμνάσιο στην Ακριτική Γάβδο για παιδαγωγικούς λόγους, η εγγραφή των δύο μαθητών στο κοντινό γυμνάσιο της Παλαιόχωρας είναι μονόδρομος.